Δείτε σήμερα στο Kitchen Lab πώς φτιάχνουμε το πιο νόστιμο και εντυπωσιακό γρήγορο ρόφημα σοκολάτας. Για το γρήγορο ρόφημα σοκολάτας θα χρειαστούμε 220 γραμμάρια πτή φουρ με πορτοκαλί και κάρδαμο, τα μπισκότα του Άκη, 400 γραμμάρια γάλα, 100 γραμμάρια κουβερτούρα λιωμένη, 50 γραμμάρια τρούφα, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, σαντιγί. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε πτή φουρ με πορτοκαλί και κάρδαμο, τα μπισκότα του Άκη, ξύσμα πορτοκάλι, τρούφα και δυόσμο. Και πάμε να ετοιμάσουμε το γρήγορο ρόφημα σοκολάτας. Να σου πω ότι η συνταγή παίρνει ακριβώς 10 δευτερόλεπτα για να γίνει. Δεν παίρνει παραπάνω. Αλλά σας υπόσχομαι ότι θα είναι τόσο γευστική που δεν θα το πιστεύετε. Λοιπόν, για τη συνταγή είναι τα πράγματα πάρα πολύ απλά. Ρίχνουμε τα δύο υλικά μέσα στο blender, εδώ. Ρίχνουμε το γάλα. Νομίζω ότι αυτό που έκανα ήταν λάθος, γιατί πρώτα ρίχνουμε το ξηρό υλικό και μετά το υγρό. Γιατί άμα στο υγρό ρίξεις το ξηρό υλικό, τι γίνεται? Βγαίνει έξω το γάλα, αλλά δεν πειράζει. Και μία συσκευασία τα μπισκότα μας με κάρδαμο και πορτοκάλι. Οπότε ουσιαστικά δεν χρειάζεται να βάλουμε καθόλου γεύση, γιατί έχει κάρδαμο, έχει πορτοκάλι, έχει σοκολάτα και το μπισκότο, σαν μπισκότο, θα δέσει το μείγμα μας. Οπότε το σμούθι μας θα γίνει ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Και είναι και ευκαιρία να δοκιμάσετε και τα μπισκότα του Άκη. Να σας πω ότι τα βρίσκετε στο e-shop μας. Μπαίνετε axishop.com και κατευθείαν σε δύο μέρες είναι σπίτι, όπως και όλα τα υπόλοιπα. Τα σκεύη, όλα αυτά τα πράγματα βέβαια. Τα βρίσκετε και στο σούπερ μάρκετ. Τώρα, χτυπάμε καλά. Οπότε το σμούθι μας είναι έτοιμο και ήρθε η ώρα να στήσουμε τα υπέροχα σμούθις μας. Έχω 4 ωραίες σκούπες που θα τις βουτήξω λίγο στη σοκολάτα, εδώ. Και μόλις βουτήξω σοκολάτα, θα βουτήξω και στην τρούφα. Βουαλά. 1, 2. Εδώ. Και εδώ. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο? Μ' αρέσουν κάτι τέτοια. Είναι φανταστικά, εντάξει. Έβαλα τη σοκολάτα στο σκεύος για την crème brûlée, για να μην βάλετε έναν τόνο σοκολάτα ή σε ένα λιώστε για να κάνετε αυτή την κίνηση. Κοιτάξτε πόσο εύκολο που είναι. Με λίγο σοκολάτα κατευθείαν καλύψαμε όλα μας τα ποτήρια. Και βέβαια την υπόλοιπη σοκολάτα που θα μείνει μπορείτε να ρίξετε μέσα στα ποτήρια. Εδώ. Αφήστε να πέσει σοκολάτα παντού. Εδώ. Και εδώ. Και το τελευταίο μας. Εδώ. Καταπληκτικό. Λιωμένη σοκολάτα, ξέρετε, φούρνο μικροκυμάτων ή μπερμαρί. Κατευθείαν. Το σμούθι είναι φανταστικό. Και είναι φανταστικό ότι γίνεται μόλις με δύο υλικά. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ. Τα μπισκότα έχουν δώσει την κατάλληλη σύσταση. Οπότε ξέρεις, εκεί πέρα που ρουφάς, κατευθείαν παπ. Με τα μπισκότα σταματάει το στόμα και δεν το πίνεις κατευθείαν, γιατί είναι πολύ σημαντικό πάντα στα ροφήματά σας να δίνετε κάτι crunchy, κάτι φανταστικό μέσα. Έχει και την τρούφα στο τέλος που τα κάνει κρούτσου κρούτσου, πορτοκάλι και κάρδαμο, θα απογειώσουν τα μπισκότα μας. Και το τελευταίο πάει εδώ. Και για να τα κάνουμε ακόμα πιο θεαματικά, έχω ετοιμάσει και λίγο σαντιγί. Ωλαλα. Από πάνω, εδώ. Πώς σας φαίνεται? Νομίζω ότι είναι ρόφημα υπερπαραγωγή. Μου λείπουν τα καλαμάκια, Διονύση. Πού τα καλαμάκια μου? Και πάμε να ολοκληρώσουμε το υπέροχο γλυκάκι μας. Λοιπόν, ευχαριστώ. Ο Διονύσης μπαίνει όποτε θέλει. Είναι δικό του το μαγαζί, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Θα πάρουμε. Θα κόψουμε εδώ το μπισκότο, στη μέση. Ένα εδώ. Μπορείτε να βάλετε και ολόκληρο βέβαια. Να καταλαβαίνετε ότι είμαστε σοβαρή επιχείρηση. Και εδώ. Και εδώ. Και κοιτάξτε τι θα κάνει στο τέλος ο κύριος Άκης. Θα ρίξει λίγο ξύσμα από πορτοκάλι. Νταν, νταν, νταν. Λίγο τρούφα. Ένα καλαμάκι. Δύο καλαμάκια. Τρία καλαμάκια. 4 καλαμάκια. Να βάλω δυόσμο, Διονύση. Δεν θα βάλω ολόκληρα φύλλα, θα βάλω μισά. Εδώ. Και ένα εδώ. Και ένα εδώ. Και άλλο ένα.
Και τώρα μπορείτε να καταλάβετε ότι μόλις σε 2-3 λεπτάκια μπορείτε να εντυπωσιάσετε τους πάντες. Για το γρήγορο ρόφημα σοκολάτας, στο μπλέντερ προσθέτουμε γάλα και πτή φουρ σε κομμάτια και χτυπάμε για να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Παίρνουμε 4 κούπες. Γυρίζουμε ανάποδα την κάθε κούπα, ακουμπάμε το στόμιό της στη λιωμένη σοκολάτα και αμέσως μετά στην τρούφα. Με ένα κουτάλι βάζουμε μέσα σε κάθε κούπα λιωμένη σοκολάτα. Μοιράζουμε ισόποσα το μείγμα με το γάλα και τα μπισκότα. Προσθέτουμε σαντιγί. Για το σερβίρισμα, σε κάθε ρόφημα σοκολάτας προσθέτουμε πτή φουρ κομμένο στη μέση, ξύσμα πορτοκάλι, τρούφα, ένα καλαμάκι και δυόσμο. Εντάξει, νομίζω ότι δεν πρέπει να είμαι τόσο, πώς λέγεται αυτός που τα τρώει όλα μόνος του, αχόρταγος, μονοφαγάς. Διονύση, έλα πάρ' τα 3, αγόρι μου. 1, 2, δικαιούσε ένα εσύ. Έλα και εσύ πάρε ένα. Μπορείς και το έχεις και με τα 3, είσαι ωραίος. Και θα κρατήσω μόνο το δικό μου. Να σας πω ότι είναι τα πιο νόστιμα πτυφούρ που έχετε φάει ποτέ στη ζωή σας. Και το φανταστικό είναι ότι με 2 υλικά, γάλα και πτυφούρ, θα πιείτε και το πιο φανταστικό ρόφημα σοκολάτας που έχετε πιει ποτέ στη ζωή σας. Δεν υπάρχει.